Αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO, αξιότιμη κυρία Επίτροπε Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Οργανισμού των Ποσειδονίων, για κεκριμένη εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σε αυτό εδώ το βήμα για δεύτερη φορά ανάμεσά σας, να απευθύνω χαιρετισμό σε έναν θεσμό, γεγονός πια για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, που συγκεντρώνει για άλλη μια φορά τα βλέμματα της παγκόσμιας οικονομίας στη χώρα μας. Αυτό είναι πλέον προφανές τόσο από την εντυπωσιακή προσέλευση συμμετεχόντων για τις εργασίες του συνεδρίου, όσο και από την σπουδαιότητά τους στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον χώρο της ναυτιλίας. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, με το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και το 50% του ευρωπαϊκού σε όρους χωρητικότητας να ανήκει σήμερα σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Η δραστηριότητα των οποίων προφανώς και αποτελεί ένα βαρύνον μέγεθος στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας. Αρκεί να πω ότι μόνο για το 2017 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 20% παραπάνω από το 2016. Η αλήθεια είναι ότι η δραστηριότητα του τομέα της ναυτιλίας στα χρόνια της κρίσης δεν συμβάδισε, ευτυχώς θα έλεγα, με τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό όμως έχει έρθει η ώρα να τελειώνει. Η ελληνική ναυτιλία έχει έρθει η ώρα να μην είναι η θετική εξαίρεση, αλλά ένα από τα πολλά παραδείγματα των κλάδων της ελληνικής οικονομίας που αναπτύσσονται δυναμικά. Και ξέρετε, εργαστήκαμε σκληρά για να έρθει αυτή η εποχή, η εποχή της ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Πολύ συχνά, μάλιστα, κάτω από εξαιρετικά αντίξουες συνθήκες, χρειάστηκαν 3 χρόνια δύσκολης και επίπονης προσπάθειας, προκειμένου να ξαναμπεί η ελληνική οικονομία σε πορεία ανάκαμψης. Προκειμένου αυτό να συμβεί με την έγνοια μας διαρκώς το να προστατεύονται τα κοινωνικά στρώματα εκείνα που επλήγησαν περισσότερο από την μακροχρόνια κρίση, και κυρίως χρειάστηκε κόπος και επίμονη προσπάθεια για να θέσουμε τις νέες σταθερές και υγιείς, θα έλεγα, βάσεις πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί η χώρα για ένα καλύτερο αύριο, ξεπερνώντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες αλλά και τις παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Για το σκοπό αυτό υλοποιήσαμε ένα πολύ φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με πολλές και βαθιές μεταρρυθμίσεις στο σύνολο της οικονομικής ζωής του τόπου, που δεν ήταν πάντοτε εύκολο αυτές οι μεταρρυθμίσεις να υλοποιηθούν. Ισορροπήσαμε τα δημόσια οικονομικά, αφού τα εξηγιάναμε, και έτσι από μια χώρα διαρκώς ελλειμματική, σχεδόν τελευταία, θα έλεγα, στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης, σήμερα η Ελλάδα είναι από τις πρώτες και είναι μια χώρα πλεονασματική. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ανακτήσουμε ίσως το σημαντικότερο, την εμπιστοσύνη. Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέρα με τη μέρα να ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των αγορών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το διαβατήριο για την οριστική έξοδο από τα προγράμματα στήριξης. Αλλά ταυτόχρονα είναι και η εγγύηση για τη σταδιακή και αναγκαία, θα έλεγα, ελάφρυνση των φορολογικών βαρών τα επόμενα χρόνια, αφού η δημιουργία των δημοσιονομικών περιθωρίων είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα για ασφαλείς και όχι για συγκυριακές φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα παραπάνω φυσικά δεν αρκεί να τα λέω μονάχα εγώ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν την επικύρωση διεθνών οργανισμών, του ΟΣΑ, όλων των θεσμών που παρακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα και το επιτηρούν, των διεθνών αναλυτών, αλλά φυσικά και των αγορών. Και ξέρουμε, το έχει διδάξει η εμπειρία μας, αλλά το βλέπουμε και σήμερα με τις πολιτικές αναταράξεις στις γειτονικές μας χώρες, ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας, σε αντίθεση με την απώλειά της, γίνεται πολύ δύσκολα και με πολύ κόπο. Γι' αυτό και σήμερα χρειάζεται να πηγαίνουμε με βήματα προσεκτικά, σταθερά και προσεκτικά, ώστε να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα για τη χώρα έξω από τα προγράμματα στήριξης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την επάνωδό μας στις διεθνείς αγορές. Και είμαστε, φίλες και φίλοι, ακριβώς σε εκείνο το σημείο, όπου όλα τα τελευταία κομμάτια του παζλ αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους και να συμπληρώνουν τη μεγάλη εικόνα. Εντός του τρέχοντος μηνός, εντός του Ιούνιου, ολοκληρώνουμε τα τελευταία προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος προσαρμογής για τη χώρα και έτσι πηγαίνουμε ολοταχώς με ορίζοντα τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 21 του Ιούνιου, έχοντας κλείσει και την τελευταία αξιολόγηση και παράλληλα μέχρι τότε θα έχουν καταλήξει και οι εντατικές διαβουλεύσεις γύρω από την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, διεργασίες και διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη όλο το τελευταίο διάστημα. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά την απομείωση του ελληνικού χρέους, το πλαίσιο της οποίας έχει αποφασιστεί εδώ και ένα περίπου χρόνο από τους εταίρους μας, εργαζόμαστε και επιδιώκουμε όχι για μία οποιαδήποτε λύση, αλλά για μία λύση που θα δώσει, όπως επαναλαμβάνω προβλέπουν και οι αποφάσεις του Eurogroup που πάρθηκαν εδώ και ένα χρόνο, θα δώσει στην Ελλάδα σταθερή και διαρκή πρόσβαση στις αγορές χρήματος. Όχι πρόσκαιρη πρόσβαση. Άρα δουλεύουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας για μια λύση ικανή να πείσει μακροπρόθεσμα τις αγορές και να δώσει τον χρόνο στην ελληνική οικονομία που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να μειώσει μέσω της ανάπτυξης το απόθεμα χρέους που έχει συσσωρευτεί. Και σας διαβεβαιώνω, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να συμβεί αυτό, χωρίς μάλιστα να ζημιωθούν οι λαοί, οι φορολογούμενοι των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Και επίσης σας διαβεβαιώνω ότι πάνω σε αυτά τα τεχνικά μέσα εργαζόμαστε εντατικά το τελευταίο διάστημα μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και είμαι αισιόδοξος ότι η λύση θα βρεθεί, άλλωστε όλοι την επιδιώκουν, και η αξιοπιστία της δεν θα ακριθεί από την ενεργοποίηση ή όχι του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον ελάχιστο υπόλοιπο χρόνο που απομένει ως την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, αλλά θα κριθεί από την ίδια την ουσία της και εκεί
θα δοθεί όθηση σε ό,τι αφορά την δυναμική που θα αναπτυχθεί στις ίδιες τις αγορές. Η Ελλάδα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης και την οριστική και ουσιαστική συμφωνία για το χρέος, θα είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μια χώρα που θα μπορεί να πατήσει στα πόδια της ξανά. Μια χώρα που θα μπορεί να στηρίζεται ξανά στις δικές της δυνάμεις. Χωρίς δεκανίκια, χωρίς πιστοληπτικές γραμμές στήριξης, χωρίς δηλαδή την διαρκή τεχνητή υποβοήθηση της αναπνοής της. Μια χώρα λοιπόν που θα μπορεί να ανασάνει, να σχεδιάσει το μέλλον της, έτσι όπως αξίζει στις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός, θα έλεγα, δεν είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Είναι ο στόχος όλων μας. Είναι στόχος εθνικός. Και αυτόν τον στόχο σας καλώ όλους και όλες, και ιδιαίτερα την ελληνική ναυτιλία και τους εκπροσώπους της, να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνάμεών του καθένας και καθεμιά, να συμβάλλουμε όλοι μαζί ώστε να τον επιτύχουμε. Γιατί, επαναλαμβάνω, η επιτυχία θα είναι επιτυχία της χώρας και θα είναι αντάξια των θυσιών και των αγώνων του ελληνικού λαού για να παραμείνει η χώρα στον σκληρό πυρήνα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς δύσκολης και πολλές φορές ανηφορικής αυτής πορείας και της προσπάθειας για την ανάταξη της οικονομίας, είχαμε στο νου μας και δουλεύαμε για την προετοιμασία της επόμενης μέρας για τη χώρα. Αυτό ξέραμε ότι θα χρειαστεί ένα συνεκτικό σχέδιο αναπτυξιακό, εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, ώστε η χώρα να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα. Ένα παραγωγικό υπόδειγμα που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και θα προωθεί την εξωστρέφεια της οικονομίας μας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Το παλιό μοντέλο της κατανάλωσης εισαγωγών με δανεικά και η σπατάλη πολύτιμων πόρων σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας χρεοκόπησε και δεν πρέπει επουδενή ούτε να σκεπτόμαστε να επιστρέψουμε σε αυτό. Έχουμε, μάλιστα, αν θέλετε, και τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία ότι αυτή η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα ήδη συμβαίνει και τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το ισοζύγιο πληρωμών και ειδικότερα από το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι εξαγωγές διαρκώς αυξάνονται, υπερβαίνουν τις εισαγωγές και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι αν η αύξηση των εξαγωγών συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, σύντομα θα καταστεί ως η βασική συνιστόσα του ρυθμού μεγέθυνσης. Μαζί πάντα με την ισορροπημένη κατανάλωση και τις επενδύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, εδώ διανοίγεται ένα σημαντικό περιθώριο ευκαιρίας και για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. Οι εξαγωγές μας μέχρι σήμερα κατευθύνονταν κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. Επιλέξαμε συνειδητά για οικονομικούς αλλά και για γεωπολιτικούς σκοπούς να αξιοποιήσουμε την γεωστρατηγική μας θέση στο νότιο-ανατολικό άκρο της Μεσογείου ως σημείο συνάντησης τριών ηπείρων και σύνδεσης τριών θαλασσών. Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα και Ινδικός Ωκεανός. Και να εμβαθύνουμε τους εμπορικούς μας δεσμούς με τις ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας που ενισχύουν την παρουσία τους στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Η ανάδειξη του Πειραιά σε κύρια πύλη της Ευρώπης
για το διαμετακομιστικό εμπόριο με τις οικονομίες της Ασίας, κεφαλαιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το γεωγραφικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας. Πρόθεσή μας είναι να συνδράμουμε περαιτέρω για την καθιέρωση του σε σύγχρονο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κέντρο, που τουλάχιστον σε επίπεδο υπηρεσιών θα μειώνει την απόσταση Λονδίνου και Σιγκαπούρης. Ταυτόχρονα, ισχυροποιούμε τους δεσμούς μας με τους παραδοσιακούς σύμμαχούς μας στη Δύση. Και μέσω μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής καταφέρνουμε να είμαστε ένας αξιόπιστος συνομιλητής με κύρος και επιρροή, καθώς επίσης και να λειτουργούμε ως παράγοντα σταθεροποίησης, ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή αντικειμενικά δύσκολη και γύρω-τριγύρω πολλές φορές αποσταθεροποιημένη. Αυτό πιστεύω εξηγεί και τη διαρκή άνοδο του τουρισμού μας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, που σπάμε κάθε χρόνο ρεκόρ, και βεβαίως εξηγεί και την επέκταση των επενδυτικών σχεδίων σε μεγάλα έργα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των διεθνών μεταφορών, logistics, στη χώρα μας. Αλλά και την άνοδο του μεριδίου της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο όγκο των συναλλαγών. Τα παραπάνω δημιουργούν, θα έλεγα, την ιστορική ευκαιρία για την αμοιβαία συνεργασία ανάμεσα στον κλάδο της ναυτιλίας και των άλλων δυναμικών πια κλάδων της ελληνικής οικονομίας, που θα μας επαναφέρει με αξιώσεις στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο. Από την πλευρά μας επενδύουμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές που χρειάζεται η ελληνική ναυτιλία και προωθούμε τις δράσεις που διευκολύνουν τη δραστηριότητά της τόσο εντός όσο και εκτός της Ελλάδας. Η λιμενική πολιτική, μέσω επιλεγμένων συμβάσεων παραχώρησης λιμένων στρατηγικής σημασίας και με αιχμή του δόρατος την ανάδειξη του Πειραιά, επαναλαμβάνω, σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, με τις απαραίτητες δομές και υποδομές, μπορεί να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας. Συναφή στρατηγικό στόχος, με κέρια σημασία για την προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι και η αναβίωση της ναύπηγο επισκευαστικής βιομηχανίας. Ενώ στον τομέα του θαλάσσιου παράκτιου τουρισμού, η κατασκευή νέων υποδομών και ο εξυγχρονισμός των ήδη υφισταμένων θα δώσουν όθηση στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του τουρισμού σκαφών αναψυχής. Η Ελλάδα είναι γνωστό σε όλους ότι είναι μια ιδιαίτερη χώρα στον παγκόσμιο και στον ευρωπαϊκό χάρτη. Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι η θάλασσα. Είναι μια χώρα θαλασσινή, είναι μια χώρα νησιωτική, διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου διεκδικεί σημαίνοντα ρόλο στην χάραξη και υλοποίηση τόσο της θαλάσσιας πολιτικής, ιδιαίτερα της νησιωτικής, όσο και της πολιτικής εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νησιωτικότητα είναι, θα έλεγα, μια δομική ιδιαιτερότητα της πατρίδας μας και φυσικά αποτελεί, δεν υπάρχει αμφιβολία, στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Από αυτήν απορρέουν τόσο προκλήσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που αφορά την αγωνία μας και τον αγώνα μας για την εξασφάλιση της ισοπολιτείας για τους νησιώτες μας, όσο όμως απορρέουν και δυνατότητες, όπως η ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Επίσης, είναι δεδομένο ότι στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον
Υπάρχουν νέες, κυρίως τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας και της αξιοποίησης των θαλασσών. Η χρήση, για παράδειγμα, των τεχνολογιών του διαστήματος, καθώς και των δεδομένων από τα δορυφορικά συστήματα, είναι πλέον απαραίτητη για την ναυτιλία και αυξάνει καθημερινά. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία με θέμα διάστημα και ναυτιλία, στην οποία η χώρα μας θα έχει ηγετικό ρόλο. Σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με τις άλλες χώρες, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε λύσεις που θα εφαρμοστούν στα πλοία και στα θαλάσσια συστήματα. Και σας καλώ να συμμετάσχετε ουσιαστικά σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα αναδείξει τον πρωτοπόρο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Φίλες και φίλοι, ειδικά σήμερα, όπου σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται η επανεμφάνιση μιας τάσης προστατευτισμού, αλλά και ο κίνδυνος οπισθοχώρησης του διεθνούς εμπορίου εξαιτίας ευρύτερων ανακατατάξεων και εμπορικών διενέξεων, πολλές φορές ανάμεσα και σε παραδοσιακούς εταίρους, έχει μεγάλη σημασία να παραμείνει η ναυτιλία στην κορυφή της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής ατζέντας. Και η τεχνογνωσία των Ελλήνων αποτελεί εχέγγυο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στον ρόλο και στο έργο του IMO ως προς τη δημιουργία ενός πλαισίου συμφωνηθέντων κανόνων. Συμφωνηθέντων κανόνων που αποτελούν το κλειδί για τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας στα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής της για την ναυτιλία, συνεισφέρει πάντοτε ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα κυρώνει εγκαίρως και εφαρμόζει το σύνολο των συμβάσεων του IMO. Θα ήθελα λοιπόν να διαβεβαιώσω τον Γενικό Γραμματέα του IMO, που τον ακούσαμε πριν από λίγο να απευθύνει χαιρετισμό, ο οποίος τιμά για ακόμα μια φορά τη χώρα μας και τα Ποσειδόνια με την παρουσία του, ότι η Ελλάδα ως μέλος της κατηγορίας Α του Συμβουλίου του IMO θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τις προτεραιότητες και τους στόχους του οργανισμού προς όφελος της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Όμως, φίλες και φίλοι, κάθε επιτυχημένη προσπάθεια δεν μπορεί παρά να οφείλεται στα μέσα, στον εξοπλισμό, στις επενδύσεις, στον κατάλληλο σχεδιασμό, όμως πάνω απ' όλα οφείλεται στους ανθρώπους που εκπληρώνουν όλα τα παραπάνω και τα φέρνουν εις πέρας. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να κάνω μια ειδική αναφορά στους ανθρώπους που έχουν φέρει τόσο ψηλά την ελληνική ναυτιλία. Θα ήθελα, κλείνοντας, να αναφερθώ στον κόσμο της ναυτοσύνης. Σε αυτά τα χωρίς υπερβολή ηρωικά πληρώματα, που τα καταφέρνουν υπό συνθήκες πολλές φορές αδιανόητες για τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα, σε αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους η ελληνική ναυτιλία οφείλει την εντυπωσιακή της ανάπτυξη και τον ισχυρό διεθνή της ρόλο. Σε ό,τι μας αφορά ως πολιτεία, θεωρούμε αυτονόητη και απόλυτη την υποχρέωσή μας να κάνουμε το παν ώστε να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα αυτών των πληρωμάτων και να γίνονται σεβαστές οι διεκδικήσεις και τα δίκαια αιτήματά τους, ειδικότερα σε ό,τι αφορά μισθούς, ωράρια και συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, αποτελεί χρέος τόσο της πολιτείας, όσο όμως και του ναυτιλιακού κόσμου, η επένδυση στις δεξιότητες και η υποστήριξη των ναυτών μας. Η χώρα μας είναι σε θέση να μεταφέρει και να διδάξει αυτήν την τεχνογνωσία που διαθέτει
και να καταστεί Διεθνές Κέντρο Προσέλκυσης για την εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με την ναυτιλία και με όλα τα στάδια ανάπτυξής της. Από την έρευνα, το σχεδιασμό, την αυπήγηση, την καθέλκυση, τη στελέχωση μέχρι και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καθώς η χώρα προχωρά σε αυτό που ονομάζουμε μια νέα εποχή, με καλύτερη προοπτική, μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα, με δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, που συνεπάγεται και συλλογική ανάκαμψη της χώρας και των ανθρώπων της, οι δυνατότητες της ελληνικής ναυτιλίας πιστεύω ότι πολλαπλασιάζονται. Όριό μας δεν μπορεί παρά να είναι οι γραμμές των οριζόντων, των μεγάλων θαλασσών του κόσμου, όπου πλέουν τα καράβια μας. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική ναυτιλία είναι σε θέση και θα το κάνει, θα αξιοποιήσει αυτό το εξαιρετικό momentum για την ελληνική οικονομία, το εξαιρετικό momentum για τη χώρα. Άλλωστε τα κατάφερε σε δύσκολους καιρούς και σε φορτούνες. Τώρα με ήρεμα νερά και με καθαρό ορίζοντα, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Σας καλωσορίζω λοιπόν στα φετινά Ποσειδόνια, Ποσειδόνια 2018. Εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Εκφράζω τις ειλικρινείς ευχές μου για επιτυχείς συνεργασίες που θα οδηγήσουν την ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.